Είμαστε στα γραφεία μας στο Arcadia Portal με τον Τρυπολίτη Τίμο Γαγκρέ, ο οποίος είναι ένας από τους γιατρούς γέννημα θρέμα Αρκάς που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Ο Τίμος Γαγκρές ειδικεύεται στη γυναικολογική οικολογία, είναι αναπληρωτής διευθυντής σε μια μεγάλη κλινική στη Γερμανία. Θες να μας πεις λίγα πράγματα γι' αυτό? Ευχαριστώ πρώτον πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου κάνετε. Χαίρομαι πάρα πολύ για την ωραία και όμορφη κουβέντα που θα κάνουμε. Όπως είπατε, είμαι αναπληρωτής διευθυντής στη Μευτική Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Βίτεν-Χέρτεγε στη Γερμανία. Είναι στην περιοχή της βόρειας Γερμανίας Βεστφαλίας, κοντά στο σύνορο με την Ολλανδία, σχετικά. Μετά τις σπουδές του Πανεπιστημίου Αθηνών, ξεκινήσαμε μια παρέα τεσσάρων φίλων, μαζί και εγώ μέσα, και πήγαμε στη Γερμανία με συγκεκριμένο στόχο και σκοπό την ειδικότητα, διαφορετικές ειδικότητες, αλλά την ειδικότητα, την εκπλήρωση της ειδικότητας μας στη Γερμανία. Γιατί γυναικολογική οικολογία? Η γυναικολογική οικολογία είναι μία από τις εξειδικεύσεις της μευτικής και γυναικολογίας. Είναι τρεις εξειδικεύσεις συγκεκριμένα. Είναι η γυναικολογική οικολογία, είναι η ενδοκρινολογία και η εξωματική. Στη Γερμανία διαχωρίζονται συγκεκριμένα σε τρεις διαφορετικές υποδικότητες με επίσημη αναγνώριση, οι οποίες διαρκούν κάθε μία από αυτές τρία χρόνια. Δηλαδή, πέντε χρόνια ειδικότητα και άλλα τρία εξειδίκευση. Ο οποίος είναι ένας χρόνος από την εξειδίκευση, μπορεί κάποιος να την κάνει στο τελευταίο του ειδικότητα, στο πέμπτο έτος. Οπότε εσύ έφυγες από εδώ αμέσως μόλις πήρες το πτυχίο σου και εξειδικεύτηκες έξω στη Γερμανία. Αν είχες μείνει εδώ, πόσα χρόνια θα? Το πρόβλημα ήταν ειδικά το 2010 όταν τελειώσαμε εμείς στην ιατρική. Ήταν ένα απίστευτο πρόβλημα, θεωρώ, για τα παιδιά τα οποία τελειώνουν το πανεπιστήμιο. Απίστευτους χρόνους αναμονής και διαδικασία για τη γυναικολογία, που χωρίζεται σε κομμάτι γενικής χειρουργικής ενός χρόνου και τα υπόλοιπα τέσσερα μευτικής και γυναικολογίας, στην οποία μπορείς, ας πούμε, να κάνεις το κομμάτι της γενικής χειρουργικής, απλά μετά περιμένεις κάποια χρόνια, ως πολλά θεωρώ, για να μπεις να κάνεις σε συγκεκριμένη κλινική το κομμάτι της μευτικής γυναικολογίας. Και συνήθως οι κλινικές που είναι πιο μεγάλες, που μπορεί κάποιος ειδικευόμενος να δει πολλά περιστατικά, είναι η θέση. Η λίστα αναμονής, έτσι λέγεται, πάρα πολύ μεγάλη. Το οποίο αυτό θεωρώ ότι είναι ένας ποιοτικός χρόνος για έναν έτοιμο γιατρό όταν γίνεται το πανεπιστήμιο, το οποίο χάνεται, δυστυχώς. Οπότε, στη Γερμανία, από όσο ξέρουμε και διαβάσαμε, εξειδικεύεσαι σε μία μέθοδο, η οποία λέγεται ζωνάτα, και έχει να κάνει με την... Αυτή είναι μια καινούργια μέθοδος, η οποία είναι εδώ και πέντε χρόνια στο προσκήνιο, είναι συγκεκριμένα για τα ενιωμιώματα. Τα ενιωμιώματα είναι μια καλοήθηση νόσος της μήτρας, η οποία είναι γύρω στο 25% των γυναικών που πλήττεται από αυτή την νόσο, που μπορεί να έχει συγκεκριμένα συμπτώματα, π.χ. αιμορραγία, κοιλιακά άλγη, πίεση στην ουροδοχοκή, ανάλογα με την θέση του ενιωμιώματος και το μέγεθός. Το Ζωνάτα έχει, η εφεύρεση του ήταν η ιδέα βασικά, ήταν μια γυναίκα στην Αμερική, τη Φιλαδέλφια της ΗΠΑ, η οποία ήταν μια ιδέα μια γυναίκα για τις γυναίκες. Είναι μια μέθοδος η οποία είναι minimal invasive, λέγεται. Στην ουσία δεν είναι κάποιο χειριό το οποίο κόβουν κάτι. Είναι ένας υπέρηχος, ταυτόχρονα με κάποια ηλεκτρόδια στην κεφαλή του υπερήχου, με την οποία μπορούμε να εισάγουμε τον υπέρηχο διατραχυλικά μέσω τραχύλου της μήτρας στη μήτρα και μπορούμε ταυτόχρονα να βλέπουμε το ενωμίωμα, τη θέση του, τον λόγο του ενωμίωματος υπερηγολογικά και ταυτόχρονα μέσω αυτών των ηλεκτροδίων να μεταφέρουμε ενέργεια στο ενωμίωμα και να καυτηριάσουμε το ενωμίωμα στους 105 βαθμούς, στις οποίες αυτόματα μας βάζει το μηχάνημα πόσος χρόνος χρειάζεται για το κάθε ενωμίωμα για να γίνει ο καυτηριασμός του. Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι πρώτον ότι μπορείς ταυτόχρονα σε μία συνεδρία, χειρουργική θεωρητικά, σε μία συνεδρία να θεραπεύεις πολλά ενωμιώματα, όχι ένα, και είναι για ασθενείς οι οποίες είναι λίγο ευτραφείς, που δεν μπορούμε, δεν έχουμε και πολύ μεγάλη δυνατότητα στις χειρουργικές επιβάσεις ή είναι high risk ασθενείς, ή σε κάποιες γυναίκες ηλικίας
περίεμενο πασιακές, οι οποίες μπορεί να έχει ο να μην μας προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, στις οποίες εγώ προσφέρω αυτή τη μέθοδο και έχουν πολύ καλά αποτελέσματα. Μετά τον καυτηριασμό, τις συνεχόμενες, μετά την έλευση της αιμονιμονήσεως, το ενωμίωμα μειώνεται σε όγκο και αντιστοίχως μειώνεται για συμπτώματα που, που επιφέρει αυτό το ενωμίωμα. Εσύ για να εξειδικευτείς αυτή τη συγκεκριμένη μέθοδο, πόσο χρόνο, πού σπούδασες, πώς εξειδικεύτηκες, τι δρόμο ακολούθησες? Ζωνάτα ήταν μια ιδέα η οποία την είχα ακούσει από ένα συνάδελφο σε ένα συνέδριο και είχαμε δει συγκεκριμένα μου είχε παρουσιάσει αυτή τη μέθοδο, ο οποίος ήταν από τις ΗΠΑ και μου μπήκε το μικρόβιο και μετά το μετέφερα στην κλινική με τον καθηγητή και είπαμε να το προσπαθήσουμε επειδή είναι και λίγο σχετικά ακριβή μέθοδος, το οποίο δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο στη Γερμανία γιατί δεν πληρώνει ο ίδιος ο ασθενής τα κόστη μιας τέτοιας θεραπείας. Και από εκεί πέρα ζητήσαμε να μεταφέρουμε να κάνουμε και εμείς αυτή τη μέθοδο την εταιρεία, στην οποία εγώ παρακολούθησα πάρα πολλά, πήγα σε πολλά νοσοκομεία να παρακολουθήσω πώς το κάνουν οι συνάδελφοι και μετά ξεκίνησα μαζί με αυτό το συνάδελφο στο δικό μου νοσοκομείο και συνέχισα μετά μόνος. Τώρα που φτάσει στη Γερμανία, είμαστε ένα νοσοκομείο με μεγαλύτερο αριθμό ασθενών ζωνάτων. Πολύ ωραία. Άρα είσαι μπροστά στις εξελίξεις, κανονικά. Στην αυτό... Γερμανική οικολογία. Ναι. Αυτό είναι στο θέμα των ομοιωμάτων. Των ομοιωμάτων, ναι. Η γυναικολογική οικολογία είναι ένα άλλο κομμάτι. Απλώς εγώ ασχολούμαι με την γυναικολογική οικολογία και με την minimal invasive χειρουργική, δηλαδή την ελάχιστα εμβολιαστική χειρουργική, λαπαροσκοπήσεις ή στενοσκοπήσεις. Αυτό είναι και το καθημερινό μου. Το καθημερινό μου. Η καθημερινή μου ασχολία στην κλινική. Πέρα τώρα από το που έχω πάρει και θέση στον επιμελητή, που γενικά ασχολούμαι και πολλά διαδικαστικά. Τι θα είχες να πεις σε έναν νέο γιατρό, ο οποίος τελειώνει σήμερα το πανεπιστήμιο εδώ και θέλει να συνεχίσει σπουδές του, να κάνει την ειδικότητά του, τι θα του πρότεινες, πώς? Εγώ θεωρώ ότι τα παιδιά των ελληνικών πανεπιστημίων προσωπικά έχουν απίστευτη ποιότητα και ειδικά στη θεωρητική βάση. Θεωρώ ότι εμπεδόμαστε απίστευτα καλά στη θεωρητική βάση, που είναι η διαφορά μας με το εξωτερικό, η οποία είναι ότι τα παιδιά από ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού εκπαιδεύονται λίγο πιο καλά σε πρακτική καθημερινή ιατρική. Θεωρώ ότι υπάρχουν επιλογές και εδώ στην Ελλάδα απίστευτα καλές, γιατί θεωρώ ότι η γνώμη μου είναι ότι έχουν γιατρούς με απίστευση γνώμητα στην Ελλάδα. Απλώς είναι λίγο το σύστημα που δεν τους αναδεικνύει αυτούς τους γιατρούς. Θεωρώ ότι τα παιδιά έχουν επιλογές. Αν θέλει κάποιο παιδί να μείνει εδώ, πάλι έχει επιλογές και έχουν πέσει και λύσεις αναμονής πάρα πολύ. Μπορεί κάποιος, ας πούμε, μετά το τέλος της ειδικότητας να φύγει στο εξωτερικό για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αν θέλει να κάνει κάτι συγκεκριμένο, μια εξειδίκευση. Μιλάω τώρα για όλες τις ειδικότητες. Υπάρχει η πιθανότητα του εξωτερικού, το οποίο μπαίνουμε σε άλλα μονοπάτια, στα μονοπάτια της γλώσσας, στα μονοπάτια της μοναξιάς, γιατί παίζει και αυτό μεγάλο ρόλο. Εγώ είμαι τυχερός γιατί σας είπα ότι ξεκινήσαμε την παρέα που έχω στο Πανεπιστήμιο και αυτό με βοήθησε υπερβολικά και αυτός είναι ο λόγος που είμαι ακόμη στο εξωτερικό, γιατί πιστεύω ότι δεν θα τα καταφέρετε. Και να πω στη Γερμανία ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες γιατροί που έχουν αποφασίσει έχουν διαλέξει αυτόν τον δρόμο. Υπάρχει θεμελιότητα, απλώς το βασικό είναι να υπάρχει μεράκι. Δηλαδή να πει κάποιος ότι εγώ θέλω να κάνω αυτό και δεν πιστεύω ότι πλέον έτσι όπως έχει γίνει η διάδοση της γνώσης που είναι παγκόσμια, δεν πιστεύω ότι κάποιον γιατρός και κανένα μπορεί να το σταματήσει κάτι. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Είτε είναι από την Τρίπολη, είτε είναι από δεν ξέρω εγώ, από κάποια άλλη επαρχιακή πόλη. Θεωρώ ότι μπορεί, ας πούμε, κάποιος με την. Εγώ πιστεύω ότι η γνώση θα καταλύει όλα. Αυτή είναι η άποψη. Πολύ ωραία, μας τα καταλήγει όλα. Όντως, με την Τρίπολη τι σχέση έχεις? Με την Τρίπολη είμαι μαθρέμα από εδώ, Τριπολίτης. Έχω πάει στο δεύτερο δημοτικό, στο πρώτο γυμνάσιο, μετά πήγα στο δεύτερο λύκειο. Και έχω συνέχεια, δηλαδή έχουμε για την οικογένειά μου εδώ όλοι, ο αδερφός μου, οι γονείς μου, έχω συνεχόμενη. Δηλαδή κάθε φορά που έρχομαι στην Ελλάδα πάντα θα έρθω στην Τρίπολη. Έχω ιδιοκολλητή μου είναι από εδώ. Την Τρίπολη με αγαπάω. Θεωρώ ότι έχει μεγάλες ικανότητες εξέλιξης από όλη και ειδικά ότι είναι και κοντά η Αθήνα. Μιλάω και στον τομέα της υγείας. Και όπως είπα, εγώ περνάω φανταστικά όταν έρχομαι εδώ πέρα για διακοπές κυρίως πλέον.
Απλώς είμαι αρκετά συχνά, μπορώ να πω. Για σένα, αυτό είναι καλό. Θα σε ενδιαφέρει να διδάξεις κάποτε? Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, το οποίο πιστεύω ότι πρέπει κάποιος με ερευνητής, κάποιος που θέλει να ακολουθήσει ακαδημαϊκό έργο, είναι λίγο διαφορετική πορεία από την κλινική ιατρική. Μπορεί κάποιος να το συνδυάσει, υπάρχουν και φίλοι μου που το έχουν συνδυάσει. Απλώς είναι ανάλογα τι θέλει κάποιος. Θεωρώ ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Πώς είναι, δεν μου έχει μπει αυτό το μικρόβιο, μπορεί στο μέλλον, δεν ξέρω. Απλώς υπάρχουν φίλοι μου που το έχουν συνδυάσει. Είναι λίγο δύσκολο να το συνδυάσει κάποιος. Δηλαδή να έχει καθημερινή κλινική επαφή και ταυτόχρονα κανονική καριέρα. Μπορεί να το κάνουν τμηματικά. Εσύ στην κλινική εκπαιδεύεις όμως? Ναι, εγώ εκπαιδεύομαστε, όπως σας είπα, η νευτική γενεολογική κλινική του Πανεπιστημίου του Δημήτρη Κέρτη και εμείς έχουμε κανονικά φοιτητές, τους οποίους παίρνουμε και μαζί στο εργαστήριο χειρουργείο, ας πούμε, συγκεκριμένα με rotation, δηλαδή με κυκλική εκπαίδευση, αλλά και για τους δικαιωμένους μας, οι οποίοι πάλι έχουν συγκεκριμένους μήνες, π.χ. στο μευτήριο, στην κλινική, στην κλινική της γυναικολογικής ουρολογίας, έρχονται μαζί στα ραντεβού που έχουμε προέρχονται ασθενείς και στα χειρουργεία κυρίως. Υπάρχουν χειρουργεία τα οποία είναι πιο μειωμένης δυσκολίας, στην οποία τα δίνουμε στους δικαιωμένους και έχει πάντα ένας supervisor, π.χ. ο επιμελητής, κάποιος άλλος, στην ουσία είναι το ίδιο πράγμα. Mm-hmm. Και έτσι εκπαιδεύτηκα και εγώ. Π.χ. στην γυναικολογική ουρολογία, για να χειρουργηθεί μια ασθενή με κακοήθη νόσο, πρέπει να είναι κάποιος που είναι εξειδικευμένος γυναικολόγος, ογκολόγος. Ταυτόχρονα, ο επόμενος που είναι πάνω στο χειρουργείο, ο δεύτερος χειρουργός, ο λεγόμενος, να είναι εκπαιδευόμενος στην γυναικολογική ουρολογία. Πολλές φορές το κάνει εκπαιδευόμενος στο χειρουργείο, γιατί εκεί υπάρχει συγκεκριμένη επίσημη λίστα χειρουργείων, την οποία πρέπει ο γιατρός να την καλύψει για να μπορέσει να δώσει εξετάσεις επίσημο στο γερμανικό κράτος για να αποκτήσει τον τίτλο εξειδίκευσης στη γυναικολογική ουρολογία. Είναι συγκεκριμένα τα πρωτόκολλα που ακολουθούνται στο εξωτερικό. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος ασθενής με μια κακοήθη νόσο να χειρουργηθεί από τον οποιοδήποτε. Εμάς κάθε δύο χρόνια μας ελέγχει το γερμανικό κράτος. Έρχονται συγκεκριμένες ομάδες, οι οποίες είναι από το κράτος και μας ελέγχουν από το, τι να σας πω, από το χειρουργείο μέχρι πάνω την κλινική, αν έχουμε γράψει σωστά τα φάρμακα ή οτιδήποτε. Για να πάρουμε την άδεια να μπορέσουμε να χειρουργήσουμε ή να θεραπεύσουμε για να αντιμετωπίσουμε κάποιες νόσους. Το ίδιο γίνεται, ας πούμε, και στο καρκίνο του μαστού. Υπάρχουν ειδικά κέντρα, όπως εμείς, στην οποία δεν μπορεί κάποιος να πει ότι θα χειρουργήσω ένα καρκίνο μαστού σε κάποιο συγκεκριμένο. Είναι διαφορετικό λίγο το σύστημα. Εκεί πέρα η διαφορά μεγάλη είναι ότι έρχεται ο ασθενής με την κάρτα υγείας του, μόνος του, ενώ από τον γιατρό έξω, γιατί εκεί έχουν μια μεγάλη διαφορά. Οι γιατροί που έχουν έξω έτρεπε συνήθως δεν χειρουργούν και στέλνουν τους ασθενείς στα κέντρα τα ογκολογικά. Είναι λίγο πιο εξειδικευμένη η ιατρική εκεί. Και μετά παίρνουν όλο τον δρόμο τους με τα συγκεκριμένα πρωτόκολλα, με τα ογκολογικά συμβούλια, με τα χειρουργεία, γιατί πλέον η κακοήθης νόσος, ο καρκίνος έχει γίνει πολύ πιο, πώς να το πω, προσωποποιημένος. Δηλαδή σε κάθε ασθενή δεν σημαίνει πάντοτε ότι θα πάρει το σκηνοπηχείο για το καρκίνο του μαστού, υπάρχουν πολύ διαφορετικές εκφάνσεις του όγκου. Αυτό το λεγόμενο βιολογία. Γι' αυτό και υπάρχουν συγκεκριμένες θεραπείες, οι οποίες ανάλογα την ασθενή τις προσφέρουμε. Υπάρχει περίπτωση να πάρει, ας πούμε, χημειοθεραπεία πριν το χειρουργείο, πολλές φορές, για να μικρύνει όγκος, έτσι ώστε μετά να κάνουμε ένα χειρουργείο το οποίο θα είναι πολύ πιο μικρής, στο πιο μικρός εύρος σε σχέση με ένα άλλο χειρουργείο στην αρχή της διάγνωσης. Αλλά αυτό αποφασίζουμε ξεχωριστά για κάθε ασθενή κατά τη διάρκεια του Ογκολογικού Συμβουλίου. Διαφορετικά τα πράγματα, διαφορετικά έχει. Είναι λίγο διαφορετικά. Θεωρώ ότι είναι λίγο ελαφρώς. Είναι λίγο πιο δομημένη αυτή είναι η διαφορά. Mm-hmm. Και γι' αυτό θεωρώ ότι και οι Έλληνες γιατροί, που πάνε στο εξωτερικό σε αυτά τα συγκεκριμένα κέντρα, διαπρέπουν γιατί τους δίνει το χώρο να διαπρέψουν. Και το καλό είναι, ξεκινάμε στη Γερμανία, ότι δεν υπάρχει αυτό, είσαι Έλληνας, είσαι Σουηδός, είσαι Πορτογάλος, ότι δεν θα προχωρήσεις. Όπως είπα πριν, ο γνώστης, αυτός που έχει γνώση και τη ιατρική, θα προχωρήσει. Αυτή είναι και η μεγάλη διαφορά, πιστεύω. Πολύ ωραία. Τι θα κάνεις την τελευταία σου μέρα στην Τρίπολη? Τελευταία μέρα στην Τρίπολη θα δω την οικογένειά μου, θα βγούμε να φάμε όλοι μαζί, να χαιρετήσω
κατηγορία αδερφού μου, τα νησάκια μου, του φίλου μου. Όσο το ξαναγυρίσω, πιστεύω θα είναι το πάση. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και με χαρά θα σε ξαναδούμε. Ευχαριστώ πολύ.